Άννα Χατζηπάβλου. Κάθε Δευτέρα 10:30 το πρωί. Παράθυρο στην πόλη, με καλεσμένους από το χώρο των τεχνών και των γραμμάτων. Εκπροσώπων φορέων που συμβάλλουν στην πολιτιστική και την οικονομική ζωή της πόλης. Τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπάβλου. Κάθε Δευτέρα 10:30 το πρωί. Παράθυρο στην πόλη, με καλεσμένους από το χώρο των τεχνών και των γραμμάτων. Εκπροσώπων φορέων που συμβάλλουν στην πολιτιστική και την οικονομική ζωή της πόλης. Παράθυρο στην πόλη, κάθε Δευτέρα 10:30 το πρωί, στον City International 106,1. Με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπάβλου. Καλή σας μέρα φίλοι ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου, το Παράθυρο στην Πόλη έχει την τιμή να φιλοξενεί το γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Καλή σας μέρα κύριε Σκαμπαρδόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας, να θυμίσω στους ακροατές μας κάποια στοιχεία από το βιογραφικό σας, αν και είναι σίγουρα γνωστά. Στους περισσότερους, έχετε γράψει πολλές συλλογές διηγημάτων, μυθιστορήματα, σενάρια για θέατρο και κινηματογράφο, άρθρα, συμμετείχατε σε συλλογικά έργα με κείμενα και διηγήματα, εργαστήκατε σε εφημερίδες, ραδιόφωνα και στην τηλεόραση με σενάρια για τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Να κάνουμε μια αναδρομή και στο παρελθόν, διαβάζοντας τους τίτλους των βιβλίων σας. Μας συστηθήκατε το 1989 με μια συλλογή διηγημάτων «Το μάτι φόσφορο κουμάντο γερό». Το 1990 «Η ψύχα της μεταλαβιάς», διηγήματα. «Η στενοπός των υφασμάτων», επίσης διηγήματα, το 1992. «Πάλι κεντάει ο στρατηγός», διηγήματα, το 1996. «Ακριανή λωρίδα», «Η ψύχα της μεταλαβιάς», διηγήματα, το 1998. «Σάββατο απόγευμα», «Λεύκωμα», το 2000. Το πρώτο σας μυθιστόρημα «Το γερνάω επιτυχώς», το 2000. «Ουζερί Τσιτσάνης», επίσης μυθιστόρημα, το 2001. «Επιψήλου κρεμάμενος», διηγήματα, 2003. «Πολύ βούτυρο στο τομάρι του σκύλου», μυθιστόρημα, το 2006. «Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας», μυθιστόρημα, το 2008. Και «Το μεταξύ σφύρας και αλιάκμονος», το 2009, διηγήματα. Και το τελευταίο σας, «Το περιπολών, περιπολών τυρβάζων». Να πούμε ότι για το βιβλίο σας «Η στενοπός των υφασμάτων» τιμηθήκατε με το κρατικό βραβείο διηγήματος το 1993 και το «Επιψήλου κρεμάμενος» με το βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω» 2004. Τα μυθιστορήματά σας «Γερνάω επιτυχώς» και «Ουζερί Τσιτσάνης» ανέβηκαν θεατροποιημένα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ το «Με τα παιδιά της πιάτσας» ανέβηκε επίσης σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. Γράψατε το σενάριο της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος» και τα κείμενα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Σαν τραγούδι μαγεμένο» που ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Διατελέσατε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤΡΙΑ, διευθύνατε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και τα περιοδικά ΘΙΤΑ 97, το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Υπεξή, Τάμαριξ, Χίλια Δέντρα, Πανσέλινος, επίσης έλαβε ευρωπαϊκό βραβείο και τις επιλογές της Κυριακάτικης Μακεδονίας. Συνεργαστήκατε επί 2 χρόνια με την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ενώ το 2010 τιμηθήκατε με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότσι. Νομίζω δεν έχουμε ξεχάσει κάτι, αλλά έχετε γράψει και κάποια κείμενα των Άγαμων Θητών. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πότε προλάβαμε και θα κάνουμε αυτά? Είναι πλούσια συγγραφική και δημοσιογραφική δράση. Πόσα χρόνια ήσασταν στο ραδιόφωνο? Στο ραδιόφωνο πρέπει να ήμουν γύρω στα 4-5 χρόνια. Εργάστηκα καταρχήν στον 102 FM, στο κρατικό ραδιόφωνο, μαζί με τον Ιεροκλή, τον Μιχαηλίδη, τον Αιθιοπίο, που είναι και κουμπάρος μου, την Αλεξάνδρα Δημπρονά και το Θανάση το Γογάδη, έναν άλλο διακεκριμένο δημοσιογράφο και φίλο. Αργότερα συνεργάστηκα με τη Μακεδονία, εννοώ το Ράδι Μακεδονία,
και λίγο μετά συνεργαστήκαμε με το Sky, κάναμε σατυρικές εκπομπές επί 2 χρόνια περίπου με τον Ιωκρή του Μιχαηλίδη. Εγώ τις έγραφα και αυτός τις έπαιζε. Ίσως με το ραδιόφωνο νομίζω οι συνομιλίες που είχα ήταν αυτή την πενταετία, δηλαδή από το 88 περίπου ως το 93. Είχα πιο σταθερή σχέση. Να σας πω την αλήθεια, αισθάνομαι λίγο περίεργα μπροστά σε ένα βετεράνο του μικροφόνου να κάνω ερωτήσεις. Ζητώ εκ των προτέρων την επίκειά σας λοιπόν. Λέτε, εγώ έχω χάσει το ρεφλέξ του μικροφόνου, οπότε είστε πολύ καλύτεροι τώρα. Γιατί το μικρόφωνο θέλει να είσαι σε μια σχέση μαζί του. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το τελευταίο σας βιβλίο, το «Περιπολών, περιπολών τυρβάζω», είναι μια συλλογή 26 διηγημάτων. Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011 από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρώτη φορά συνεργάζεστε με αυτόν τον εκδοτικό οίκο. Πώς πηγαίνει το βιβλίο, είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του? Το βιβλίο πήγε πολύ καλά, αν πάρουμε βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει μια τεράστια κάμψη στην αγορά του βιβλίου. Υπάρχει μια πτώση στις αγορές της τάξης του 30%. Ωστόσο το βιβλίο έκανε δεύτερη έκδοση, τρίτη και μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα. Εξάλλου τα διηγήματα ποτέ δεν είχαν πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Ωστόσο εγώ οι εκδόσεις των διηγημάτων που έχω κάνει και κοιμάθηκαν εκεί για 3 με 4 εκδόσεις. Συνεπώς είμαι αρκετά ευχαριστημένος, οπότε... Πάμε τώρα για τα επόμενα, να έχουμε υγεία. Σας εύχομαι πάντως και καλή συνέχεια, να συνεχίσει να έχει ωραίο ταξίδι το βιβλίο σας. Ευχαριστώ. Εκείνο που εντυπωσιάζει εκ πρώτης όψεως είναι η πετυχημένη σας τίτλη. Mm-hmm. Είναι τόσο ευρηματική και έξυπνη που δεν σε αφήνουν αδιάφορο. Τι είναι τελικά το χιούμορ για σας, οχυρό αντίστασης και αντιμετώπισης των όσων πιθανόν σας επιβουλεύονται, ή για να κάνω κι εγώ λίγο χιούμορ, φάντομ έτοιμο να βομβαρδίσει τον όποιον τολμήσει να επιτεθεί? Ξέρετε καλά κι εσείς ότι το χιούμορ ουσιαστικά είναι μια παράλληλη όραση της πραγματικότητας. Δηλαδή μπορεί κανείς να προσλάβει ή να αντιληφθεί το όντως υπάρχουν την πραγματικότητα με πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχει ο συνήθις τρόπος, δηλαδή ο καθημερινός. Υπάρχει ο δεδομένος, το mainstream ας το πούμε, ο κάθος πίστικος τρόπος, ο ράσος. Αλλά υπάρχουν και άλλα καταστατικά σημεία αντίληψης του κόσμου, η λεγόμενη παράλληλη όραση, η ανεστραμμένη όραση, η οποία απομειώνει το γεγονός, το υπονομεύει, το υποσκάπτει, το ανατρέπει και εκεί δημιουργείται μια άλλη αντίληψη του γεγονότος, κατά κάποιο τρόπο κομική, ας το πούμε έτσι, η οποία το απογυμνώνει, το απομυθοποιεί και το οικειώνει με τον άνθρωπο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας τρόπος αντίστασης στον κατασπερπισμό ή στην καθιερωμένη αντίληψη των πραγμάτων. Και απ' την άλλη νομίζω ότι το χιούμορ καταστρατηγεί τον κάθε είδος ολοκληρωτισμό. Δηλαδή όταν μια απόλυτη ιδέα, γιατί η απόλυτη ιδέα ξέρετε πάντα οδηγεί στο έγκλημα τελικά, όταν μια απόλυτη ιδέα την διατρυπάς με το χιούμορ και την υπονομεύεις και την ξεβρακώνεις, αυτή η απόλυτη ιδέα γίνεται αμέσως σχετική. Και η σχετικότητα δημιουργεί μια μετριοπάθεια. Δημιουργεί μια οικείωση με τα πράγματα, μια άλλη συνομιλία με τα πράγματα, δεν σε αφήνει να πέσεις στις εκδοχές του φανατισμού και της απολυτότητας και αυτό σε κάνει πιο πολύ άνθρωπο. Και ουσιαστικά τι κάνει, υπονομεύει και την περηφάνεια, την αυταπάτη, το παραλήρημα που έχει ο άνθρωπος, που έχει το εγώ. Συνεπώς το χιούμορ από αρχαίο χρόνο και ειδικά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σκεφτείτε ότι σήμερα γίνονται διαδηλώσεις όλο τον πλανήτη επειδή γυρίστηκε μια ταινία για τον Μωάμεθ, ενώ ο Αριστοφάνης σατήριζε τους θεούς πριν 30 αιώνες, ας πούμε. Ναι. Και ήταν κάτι νοητό, αποδεκτό. Αποδεκτό. Το να σατηρίζει ο Αριστοφάνης, ας πούμε, τον Σοκράτη ή τους μεγάλους δραματικούς ποιητές, ή να σατηρίζει ακόμα και τους 12 θεούς με έναν έμεσο τρόπο, στην Ελλάδα ήταν αποδεκτό και αυτονόητο. Σκεφτείτε ότι μετά από 30 χρόνια σήμερα, στον πλανήτη, υπάρχουν εκδοχές του φανατισμού, του σχετικού φανατισμού, και όχι μόνο βέβαια στον μουσουλμανικό κόσμο. Νομίζω σε όλες τις συζητήσεις υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν με απόλυτη αντίληψη. Υπό αυτή την έννοια το χιούμορ τι κάνει, κλονίζει τις μεγάλες βεβαιότητες. Κλονίζει τα δεδομένα, κλονίζει το αυτονόητο. Αυτό που ήδη είναι δίθεν αυτονόητο. Γιατί αυτονόητο δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική αλήθεια. Όλα προσεγγίζονται με βάση πώς εσύ θες να τα δεις, με βάση το υποκείμενο.
Και είναι όλη αυτή η ρητορική και όλη η φιλοσοφική αντίληψη που γεννήθηκε και με τους σοφιστές στην αρχαία Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, υπάρχει μόνο μια υποκειμενική πρόσληψη της αλήθειας, και με τους νεοπλατωνικούς, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα ουσιαστικά και με τους μεγάλους κωμικούς. Σου λένε αυτό είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Και παρατηρούμε αυτό το ανατρεπτικό χιούμορ και τον υποδόριο σαρκασμό που βλέπουμε σε εσάς να υπάρχει και σε κάποιους άλλους συγγραφείς της εποχής μας, τον Κουτσούκο, τον Χατζηβασιλείου, τον Σερέφα, Νικολαίδη, Σοφία, Θεοδωρίδης. Δηλαδή έχετε βαλθεί όλοι εσείς να ανατρέψετε τον καθοσπρεπισμό και τον συντηρητισμό των συγγραφέων της προηγούμενης γενιάς. Ναι, δεν έχουμε βαλθεί. Απλώς η προηγούμενη γενιά, πιθανότατα επειδή βγήκε και από τον πόλεμο και επειδή οι ζωτικές ανάγκες επιβίωσης την οδηγούσαν σε μια ορισμένη αντίληψη του περίγυρου, του πλανήτη και του κόσμου, η δικιά μας γενιά βίωσε τα πράγματα μέσα σε ένα άλλο σχετικισμό και μπορεί να τα βλέπει και παράπλευρο, να τα βλέπει και αλλιώς, να τα βλέπει και ανάποδα. Και αυτό είναι λυτρωτικό κατ' ουσίαν. Γιατί σκεφτείτε τελικά που μας οδήγησαν και οι μεγάλες ιδεολογίες, δηλαδή η πίστη στα μεγάλα ιδεολογήματα, αυτό που έλεγα πριν, είτε με την εκδοχή του φανατισμού, είτε με την εκδοχή της απολυτότητας, που προκύπτει πολλές φορές και μέσα από τη συγκυρία των πραγμάτων, σε οδηγεί σε μαξιμαλισμούς και σε αυταπάτες τρομερές. Κάτι που νομίζω στη δική μας τη γενιά, όχι όλοι οι συγγραφείς. Μην νομίζω ότι όλοι οι συγγραφείς στην Ελλάδα έχουν χιούμορ, αλλά έχετε. Όχι, βέβαια. Ίσως στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αρκετοί που έχουν χιούμορ, γιατί και αυτό υπήρχε και ως παράδοση. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς οι καινούργοι που έχουμε χιούμορ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει χιούμορ και ο Ντένις Χριστιανόπουλος και ο Ιωάννου έχει χιούμορ. Ο Τόσο Καζαντζής κατ' εξοχή είναι χιουμοριστικός συγγραφέας, δηλαδή υπονομευτικός συγγραφέας. Προσπαθούσε και αυτός να απογυμνώνει τα πράγματα ειρωνικά. Υπάρχει μια παράδοση στην πόλη από τη γενιά, ας το πούμε, του 30-40, η οποία έχει μεταγγιστεί, μεταβιβαστεί και σε εμάς, και ίσως είναι και άλλος ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα εμείς στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το καταλαβαίνω και μέσα από τα θεατρικά έργα που έχουμε κάνει και μέσα από τους άγαμους θήτες, με τους οποίους συνεργάζομαι με ψευδόνυμο βέβαια επίσημα. Τα αστεία που κάναμε εμείς εδώ και με τα οποία γελάμε, δεν γελάνε στην Αθήνα. Στην Αθήνα γελάνε με άλλα αστεία. Είναι άλλη το γνωρίζω, έτσι είναι όπως το λέτε. Και άλλη νοοτροπία. Ο συγγραφέας είτε το επιδιώκει είτε όχι, είναι λίγο κοινωνιολόγος, ψυχολόγος και φυσικά φιλόσοφος. Από την άλλη, ενώ βιώνει την ομή πραγματικότητα όπως όλοι μας, πλάθει ένα δικό του κόσμο μέσα στα βιβλία του, στα έργα του. Αυτό είναι μια προσωπική διέξοδος, μια δραπέτευση ή κάτι σαν βόμβα στα θεμέλια του συστήματος, το οποίο φυσικά ο συγγραφέας εννοείται ότι δεν θέλει, δεν το μπορεί να το ανοιχτεί άλλο και θέλει να το αλλάξει. Το σύστημα δεν κινδυνεύει από κανέναν. Ποτέ δεν κινδυνεύει το σύστημα, γιατί το σύστημα μετασχηματίζεται με άπειρους τρόπους και μένει το ίδιο, επειδή κατ' ουσίαν και η οντότητα του ανθρώπου παραμένει η ίδια. Δηλαδή πάλι θα δημιουργήσει ένα σύστημα που θα είναι ένα άλλο σύστημα μέσα στο σύστημα και πάει λέγοντας. Η προσωπική όραση ουσιαστικά δεν είναι προνόμιο του συγγραφέων. Ο κάθε ένας από εμάς έχει, είτε ότι θέλετε, όχι μια προσωπική αντίληψη των πραγμάτων, μια προσωπική πρόσληψη. Δηλαδή, ο κάθε ένας ανάλογα με την εμπειρία του, με την πνευματικότητά του, με τον τρόπο που μεγάλωσε, με ποιον τρόπο συνάντησε, προσλαμβάνει την πραγματικότητα με έναν πολύ ατομικό τρόπο. Ας πούμε, ο καθένας έχει μια δική του Θεσσαλονίκη. Έζησε σε άλλη γειτονιά, έτσι, έχει άλλη μόρφωση, άλλες ευαισθησίες, άλλη όραση. Το τηλέφωνο σας μάλλον. Άλλη όραση. Συνεπώς δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα προνόμιο των συγγραφέων. Δηλαδή, εξ αντικειμένου, θέλεις ή δεν θέλεις. Έχεις μοναδική όραση για έναν και απλό μόνο λόγο. Ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός. Και ο καθένας έχει σε κάθε φάση της ζωής του μία, ας το πούμε, διαφορετική αντίληψη, ανάλογα με την οριμότητα, με τις εμπειρίες, με τα βιώματα, με τη συγκυρία, με τα συμφέροντα, με τις ιδιοτέλειες, με τη φαντασία, με τα προσόντα του. Αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με έναν προσωπικό, απόλυτα προσωπικό τρόπο και μάλιστα μοναδικό, σε συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, την αντίληψη που έχω εγώ ή εσείς αυτή τη στιγμή για κάτι,
αυτή η αντίληψη θα αλλάξει σε 3-4 χρόνια για το ίδιο αντικείμενο. Ας πούμε, αλλιώς διάβαζε τον Παπαδιαμάντη όταν ήσουν 18 χρονών και δεν είσαι 40. Πώς το λέτε. Αλλιώς ακούσει ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, πριν 10 χρόνια, αλλιώς το ακούς τώρα. Συνεπώς δεν υπάρχει μια κρυσταλλωμένη, σταθερή αντίληψη του καθενός. Υπάρχει μια ροή πραγμάτων, υπάρχει ένας άπειρος συνδυασμός δεδομένων που δημιουργεί μια προσωπική όραση σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, η οποία μεταλλάσσεται ενάως, γιατί η ζωή δεν είναι κρυσταλλωμένη, ανελίσσεται διαρκώς. Μεταβάλλεται διαρκώς. Ναι. Συνεπώς το θέμα της όρασης είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και οι συγγραφείς αναπόφευκτα και αυτοί αντιλαμβάνονται και επιλέγουν από την άπειρη βεντάλια εκδοχών του κόσμου εκείνα τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν, εκείνα τα θέματα που τους εμπνέουν, εκείνες τις ιστορίες που τους ερεθίζουν και με βάση αυτές μεταπλάθουν, φτιάχνουν ιστορίες, μεταχαλκεύουν δηλαδή ένα αρχικό υλικό σε έναν λογοτεχνικό κόσμο που ανήκει πια στο φαντασιακό και έχει μια απόλυτη αυτονομία από την πραγματικότητα. Γιατί ένα κείμενο λογοτεχνικό δεν είναι ένα ρεπορτάζ της πραγματικότητας, είναι από μόνο του μια άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι η παράνο της άλλης πραγματικότητας. Δηλαδή και η προσέγγιση μας σε ένα κείμενο λογοτεχνικό και αυτή η ποικίλια από χρόνο σε χρόνο για τον καθένα μας και από κάθε άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι δηλαδή ένα ουσιαστικά πολυπρισματικό, ένα πολυπρισματικό πρόβλημα, είναι ένα παλίμψιστο αέναο που δεν σταματάει ποτέ. Τίποτε δεν είναι απόλυτο, τίποτα δεν είναι σταθερό και όλα σχετίζονται με την όραση, την ηλικία και του καθενός την αντίληψη. Φυσικά, γι' αυτό και όταν γυρίζουμε στο παρελθόν, αξιολογούμε διαφορετικά τις πράξεις που είχαμε κάνει πριν από κάποια χρόνια πάντα. Η μεγάλη σας αδυναμία φαίνεται να είναι το διήγημα. Πριν χρόνια, νομίζω στη δεύτερη ή στην τρίτη σας συλλογή, όταν ερωτηθήκατε γιατί πάλι διήγηματα, είχατε απαντήσει «Είμαι δρομέας μικρών αποστάσεων». Σήμερα, μετά από τόσα βιβλία, διήγηματα, μυθιστορήματα, σενάρια για κινηματογράφο και για θέατρο, αισθάνεστε ακόμη εκατοστάριος όπως δηλώνατε τότε ή μαραθωνοδρόμος πλέον? Να σας πω, υπάρχει μέσα στη διαδικασία του ραψίματος, υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν και οφείλουν να γίνουν διήγημα και υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορούν παρά να γίνουν μυθιστόρημα. Δηλαδή όταν πιθανώς εγώ, ας πούμε, θέλω να βιώσω τον κόσμο του 65 Θεσσαλονίκη, ενώ ένα πολυπρόσωπο κόσμο, πολυδιάστατο κόσμο καθημερινό, αυτό το υλικό δεν μπορεί να χωρέσει ένα διήγημα. Εξαδικημένου χρειάζεται ένα μεγαλύτερο εμβαδόν, χρειάζεται διαστάσεις, χρειάζεται ευρυχωρία για να μπορέσει να ανελιχθεί. Και κατά κάποιο τρόπο το ίδιο το θέμα, το οποίο σε μια ορισμένη εποχή σε εμπνέει και σε κινητοποιεί, από μόνο του ζητάει και τη δική του φόρμα. Βέβαια, η δική μου προτίμηση είναι το διήγημα, όχι μόνο στο να γράφω διήγηματα, αλλά και να διαβάζω διήγηματα, γιατί το διήγημα είναι πιο κοντά στην ποίηση, με την έννοια ότι είναι συμπυκνωμένο, είναι επιπερασμένο, έχει μικρή διάρκεια, συνήθως είναι πυκνό. Το πραγματικά σημαντικό διήγημα είναι πυρηνικά πυκνό, ευφυές, ευρηματικό, ανατρεπτικό και είναι κάτι που σου συγκρινώνεται στο μυαλό για πάντα. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να θυμηθώ μυθιστορήματα που μου άρεσαν πάρα πολύ, ενώ θυμάμαι διήγηματα. Ή θυμάμαι εγώ μεγάλα μυθιστορήματα, θυμάμαι συγκεκριμένες σκηνές πάλι, συγκεκριμένες εικόνες. Υπό αυτή την έννοια και το μυθιστόρημα έχει τέτοιου του γοητεία αναμφίβολα, αλλά το μυθιστόρημα έχει άλλους νόμους, έχει άλλες δομές, άλλο τρόπο διαπραγμάτευσης του υλικού, ενώ το διήγημα είναι ακαριαίο, ας το πούμε, είναι πυκνό και μπορεί κανείς να το διαβάσει αποσπασματικά, δηλαδή να διαβάσει ένα διήγημα μέσα σε 10 λεπτά, έτσι, και να εκραγεί το μυαλό του τη γοητεία, ενώ ένα μυθιστόρημα μπορεί κανείς να το διαβάσει μια εβδομάδα, ένα μήνα, και εκεί γεύεσαι άλλου είδους, ας πούμε, απόλαυση, αν αξίζει βέβαια το μυθιστόρημα, και αν τις απογοητεύσει. Πάντως είναι διαφορετική η αίσθηση. Είναι η διαφορά που υπάρχει, ας πούμε, με το να ακούσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι ή να ακούσει ένα κονσέρτο. Είναι άλλη η στάση, είναι άλλη πρόσληψη, είναι άλλη απόλαυση, άλλες παράμετροι. Θεωρείτε επομένως ότι η δυναμική που αναπτύσσει το διήγημα σε σύγκριση με το μυθιστόρημα ή με κάποιο άλλο λογοτεχνικό είδος είναι ανυπέρβλητη, δηλαδή κρατάει τα σκύπτρα το διήγημα όσον αφορά την ταχύτερη μετάδοση του λογοτεχνικού σημενόμενου. Χωρίς εμβολία, αν και νομίζω ότι η πιο πυκνή εκδοχή είναι η ποίηση, έτσι, δηλαδή το ποίημα είναι ο βασιλιάς των πραγμάτων πάντα. Ένα πολύ γερό ποίημα μπορεί να συγκλονίσει. Νομίζω όμως ότι και επειδή το
διήγημα είναι περίπου στις διαστάσεις του ποιήματος, μπορεί να κάνει μια δουλειά. Και έπειτα υπάρχουν και ποιήματα, μεγάλοι ποιητές όπως είναι ο Καβάφης, οι οποίοι πεζολογούν. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ποιήματα του Καβάφη που ουσιαστικά είναι μικρό διήγημα. Αφήνεται μια ιστορία με ένα συγκεκριμένο ελλειπτικό τρόπο, ας πούμε, μαγευτικό και σε τσακίζει που διαβάζει. Αυτή η απόλαυση του μικρού, δηλαδή ενός διηγήματος μιας δύο σελίδων, που είσαι σε μια κατάσταση νυφαλιότητας και ξαφνικά το μέσα σου κρύγνεται από την αγία, την γοητεία, την απόλαυση, την ανατριχύλα ή το γέλιο πιθανότητα, ή τη συγκίνηση, άπειρα συναισθήματα μπορεί να σου προκαλέσει ένα διηγήμα, είναι κάτι μοναδικό, γιατί και η τεχνική του διηγήματος είναι εντελώς διαφορετική από την τεχνική του μυθιστορήματος. Και αν ένα διήγημα δεν είναι σαν αυτό που θα γράψει, σαν να σε βαράει μια κοντόκανη καραμπίνα από τα δύο μέτρα, δεν φθώνει το διήγημα. Δηλαδή, μπαν και κάτω, δεν έχει μεσοβέσεις, ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει στο διήγημα. Ή είναι γερό ή δεν είναι. Ενώ στο μυθιστόρημα συγχωρείται και η κυταρίτιδα, ας το πούμε. Δηλαδή, το ότι έχει κάποιες σελίδες χαλαρές, ξέρω εγώ, το ότι έχει μεταβατικές σελίδες και αυτά. Ενώ στο διήγημα η λιποαναρρόφηση πρέπει να είναι απόλυτη. Δεν συγχωρεί αναγνώση, δηλαδή, χαλαρότητα στο διήγημα. Ο όγκος του κειμένου που προσδιορίζει και το είδος του δεν έχει να κάνει και με τον χρόνο που διαθέτει ο συγγραφέας. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Γιατί όταν γράψω ένα μυθιστόρημα, εγώ ας πούμε έκανα να γράψω το Ζουζερίζ πιάνει 8 χρόνια. Έκανα να γράψω το Γερμανό επιτυχώς γύρω στα 2,5 και το γύρω στα 3 χρόνια έκανα να γράψω το Επιψηλού Κρεμάνου. Όχι το Επιψηλού, το Πολύβοτο στο Δωμάτιο του Σκύλου. Αλλά ο χρόνος στη λογοτεχνία είναι πάρα πολύ σχετικός. Εξαντικειμένου δηλαδή όσον αφορά τη χειρονακτική του πράγματος, ενώ την αφοσίωση, την πειθαρχία και τον χρόνο που χρειάζεται να σπαταλήσεις για να κάνεις ένα μυθιστόρημα, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 1-2 χρόνια. Όγκος της δουλειάς, μόνο για να γράψεις το 500 σελίδες σε ένα χρόνο. Πόσο μάλλον να δομήσεις αυτά τα πράγματα, τα πρόσωπα, την ιστορία, τις εκκρεμότητες, τις διαπλοκές, το ρυθμό, τον τόνο. Πρέπει να έχεις χρόνο. Είναι ένα βουνό, ας πούμε. Όχι να έχεις χρόνο, θέλει να διαθέσεις. Τεράστια από θέματα πειθαρχίας θέλει. Δηλαδή, ειδικά το μυθιστόρημα θέλει επί τουλάχιστον 2 χρόνια να είσαι κάθε μέρα με απόλυτη αυστηρότητα καθυλωμένο σου. Γιατί αν βγεις μία μέρα από το μυθιστόρημα που γράψεις, μία εβδομάδα να επιστρέψεις ψυχικά. Να ξαναμπείς δηλαδή στο αίσθημα της αφήγησης και να ξαναβρεις το μύθο των πραγμάτων. Ενώ στο διήγημα τα πράγματα είναι αλλιώς. Δηλαδή το διήγημα, ουσιαστικά το διήγημα χρειάζεται μια υπέροχη έμπνευση, μια αρχική σύλληψη για να υπάρχει αυτό που λέμε η αρχική ανάφλεξη που θα σε γοητεύσει σαν πρώτα θα σε κινητοποιήσει, θα νιώσει ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο κείμενο και να νιώσει τον ήλιγο τον αφηγηματικό εξυπαρχής. Αυτό όμως από την απαρχή της έμπνευσης μέχρι την πραγμάτωση, ενώ το γράψει από το κειμένο, μπορεί αυτό να απαιτήσει, ξέρω εγώ, 2 μέρες, 3 ή μια εβδομάδα, έτσι. Με μεγάλη ένταση φυσικά αφοσίωση και με πάρα πολύ πάθος. Γιατί εξαντικειμένου το δίγημα είναι, ας πούμε, 2-3 σελίδες, 4 μπορεί να είναι και 7, 8, 10 σελίδες, 15. Αλλά είναι ένα βασανιστήριο που είναι ουσιαστικά και ένα παιχνίδι τις γάτες με το ποντίκι. Δηλαδή έχεις το θέμα, το έχεις λάβει και το διαπραγματεύσεις, το παίζεις. Όμως αυτό το πράγμα, επειδή είναι μικρό, πολύ γρήγορα τελειώνει. Όμως σκεφτείτε το μυθιστόρημα που έχει 100 κεφάλαια και η δράση του πρώτου προσώπου συνδέεται με τη δράση του προσώπου στην πρώτη τελευταία σελίδα. Ας πούμε ο Τσιτσάνης έχει 85 πρόσωπα μέσα. Πώς θα τα διαχειρίσεις αυτά τα πρόσωπα, μέσα στον χρόνο, με τις πράξεις, με τα γεγονότα, με τη διασύνδεση των επιρροών, τις υπόγειες διασυνδέσεις, με τις σιωπές, όλα αυτά είναι τεράστιο θέμα. Οπότε το δίηγημα είναι πολύ δύσκολο με άλλη έννοια. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ιδέα, δεν έχει νόημα να γράψει δίηγημα. Και διαπιστώνει επίσης, με αφορμή αυτά που είπατε, διαπιστώνει κανείς μέσα στα βιβλία σας ότι το πιο ασήμαντο πράγμα μπορεί να γίνει κινητήρια δύναμη της έμπνευσης και ότι από το τίποτα γεννιέται το όλον. Εκεί στην προκειμένη περίπτωση που υπάρχει αυτό το ερέθισμα, σας συναρπάζει περισσότερο ως έβριμα ή σας συναρπάζει περισσότερο η λογοτεχνική του προσέγγιση? Αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσεις, γιατί τότε θα έδινες απάντηση ότι είναι η έμπνευση. Κανείς δεν ξέρει τι είναι η έμπνευση. Δηλαδή,
κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό που προκαλεί την πυροδότηση την εσωτερική, που προκαλεί αυτό το ξεχωριστό μοναδικό ενδιαφέρον σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που εσύ έρχεσαι σε ένα σπινθυρισμό με κάτι εξωτερικό. Και αυτό το κάτι της με το οποίο έρχεσαι σε επαφή, ας το πούμε, και σε επηρεάζει τόσο βαθιά, ποιες είναι οι προϋποθέσεις τώρα, δηλαδή μπορεί να το κάνεις θεληματικά μετά από μια εβδομάδα. Πρέπει να σου συμβεί. Και για να σου συμβεί είναι ένας συνδυασμός άπειρων προϋποθέσεων και εκδοχών του μυαλού σου σε μια συγκεκριμένη πάλι στοική φάση, που γιατί και εσύ πρέπει να είσαι σε λογοτεχνική διαθεσιμότητα για να μπορέσεις να πυροδοτηθείς από κάτι. Σε μια άλλη στιγμή μπορεί να μου σου κάνει τίποτα. Είναι όπως και με τον άρωτο. Δηλαδή μπορεί να συναντήσεις έναν άνθρωπο τώρα και να μην σημαίνει τίποτα και μετά από δύο χρόνια να τον παντρευτείς. Δεν είναι πάντα δηλαδή αντικειμενικό. Είναι ας πούμε αλλιώς θα μπορούσε να κάνεις best seller και δεν πούλησε. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ένα best seller επειδή θέλει να κάνει. Παίζει τεράστιο ρόλο η τυχαιότητα, η έννοια του τυχαίου και η έννοια της συγκυρίας. Δηλαδή σε ποια φάση είσαι εσύ ως άτομο, ως οντότητα ολόκληρη, ως υπόσταση που κάποια στιγμή συναντάται με κάτι της, το οποίο μπορεί να είναι ελάχιστο ασήμαντο και για σένα έχει τεράστιες διαστάσεις επικές. Ας πούμε, μπορεί να είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα 20 χρόνια και να μην γράψεις κανένα ποιμό για αυτήν και να γράψεις για μια γυναίκα που τώρα στο δρόμο απέναντι. Πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή, από μόνο του δεν είναι το γεγονός σημαντικό. Είναι σημαντικό για σένα μια στιγμή, χωρίς να μπορείς να το ερμηνεύσεις γιατί παίρνει αυτή την βαρύτητα. Ή να γίνει το αντίστροφο, να γράψεις για τη γυναίκα σου, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν είναι απόλυτο. Όλα παίζονται στην τέχνη. Η διαχρονικότητα που είναι και το ποθούμενο του συγγραφέα και η οποία νομίζω βέβαια ότι αν λειτουργεί σαν αυτοσκοπός, αν είναι αυτοσκοπός, αυτόματα θα λειτουργεί και ως τροχοπέδι. Πόσο σας απασχολεί, πόσο δύσκολη κάνει τη γραφή σας? Εννοείται η διαχρονικότητα με την έννοια της ιστοροφημίας? Τι εννοείται? Με την έννοια του να μείνει ένα βιβλίο κλασικό, να διαβάζεται σε όλες τις εποχές, να συνεχίσει να πωλείται. Αυτό ξέρετε δεν μπορεί να το προβλέψει απολύτως κανένας, γιατί η έννοια της διαχρονικότητας δεν είναι ευθύγραμμη. Δηλαδή, μέσα στην ροή των δεκαετιών υπάρχουν βιβλία που για μια δεκαετία ήταν στην κορυφή, για 30 χρόνια ήταν στο σκοτάδι και μετά από 50 χρόνια τα ξαναανακάλυψαν. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ο Βυζινός επιτέλους 40 χρόνια ήταν στη σιωπή και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της Ελλάδος και οι Εγγλέζοι λένε ότι τον θεωρούν ένα από τους καλύτερους του 20ου αιώνα. Υπάρχουν συγγραφείς που ζουν στην αφάνεια για χρόνια, μετά αναφαίνονται, εκρήγνονται, αναγνωρίζονται και μετά ξαναπέφτουν. Γιατί αυτό παίζει ρόλο και η κίνηση της κοινωνίας. Τα πρότυπά της σε κάθε εποχή, τα ενδιαφέροντά της, πολλά. Επομένως η διαχρονικότητα καταρχήν δεν μπορείς να την πετύχεις θεληματικά. Εσύ κοιτάς να κάνεις ένα έργο, το καλύτερο μπορεί να κάνεις εσύ. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να στοιχηματίσεις περί διαχρονικότητας. Όλοι τι θέλουν, αλλά πώς μπορείς να ξέρεις? Εσείς κύριε Σκαμπαρδόνη που έχετε μια τόσο πολύπλευρη και πολύχρονη εντρίφηση στο γραπτό λόγο, μπορείτε να μας δώσετε μια ερμηνεία του λογοτεχνικού φαινομένου? Γιατί κάποιος αποφασίζει να γράψει και να βιώσει αυτή την βασανιστική διεργασία που γίνεται ανάμεσα στον ίδιο και τις λέξεις? Αυτό πάλι είναι ένα πάρα πολύ σκοτεινό θέμα. Καταρχήν το ίδιο το κείμενο, ενώ ένα δίηγημα ή ένα ποίημα ή ένα μυθιστόρημα είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Με την έννοια ότι όταν, ας σας το πω λίγο έτσι για να είναι κατανοητό και στους ακροατές, όταν διαβάζεις ένα διήγημα μια σελίδα, ας το πούμε έτσι, αυτό το διήγημα το οποίο είναι μια σελίδα, από πίσω του κρύβει μια ολόκληρη ζωή του συγγραφέα και κρύβει μια άπειρες διεργασίες εσωτερικές δεκαετιών ώστε να φτάσει να το γράψει. Και δεν γράφεται μόνο με το μυαλό, γράφεται με την ψυχή, γράφεται με το υποσυνείδητο, με το ασυνείδητο και με το αίμα του δημιουργού. Δηλαδή, ένα κείμενο, ας πούμε, 10 σειρών, κρύβει από πίσω το ένα κείμενο 1000 σειρών που δεν υπάρχουν. Αυτό που λέμε το non-di. Αυτό που δεν φαίνεται στο κείμενο είναι σκοτεινό για εσένα τον ίδιο. Δηλαδή, όταν γράφεις εσύ όταν γράφεις, ας πούμε, κάποιος έγραψε το summer time ένα απόγευμα, έτσι. 5 νότες. Πώς του ήρθε? Άντε, μπορεί να τερμινεύσει. Δεν μπορεί να τερμινεύσει. Είναι κάτι πάρα πολύ σκοτεινό, περίπλοκο, μοναδικό και πάλι μέσα στον χρόνο. Και αυτό που βγαίνει, δηλαδή οι 5 νότες ή μία σελίδα, ουσιαστικά είναι ένα ελάχιστο μέρος
ενό πολύ μεγάλου κειμένου από το οποίο εσύ έχει κόψει και κρατήσει την ουσία των πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με την ίδια τη διαδικασία της γραφής. Δηλαδή και εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις γιατί γράφεις, γιατί αυτό δεν είναι μια επεξεργασία μόνο της νόησης. Δηλαδή ο συγγραφέας γράφει μόνο με την νόηση. Γράφει με όλη την οντότητα, με όλα αυτά που έχει ζήσει, όλα αυτά που έχει σκεφτεί, όλα αυτά που έχει μιλήσει με τους φίλους του, αυτούς που έχει γνωρίσει, που έχει διαβάσει. Δηλαδή είναι ένα, νομίζω, απροσπέλαστη, μια περιοχή απροσπέλαστη και κατ' ουσίαν απολιόρκητη από το μυαλό. Ανήκει στον χώρο του σκότους αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, βέβαια, με την εκπαίδευση, με τη γνώση των τρόπων γραφής, έτσι, διαπάλλει με τη γλώσσα, με τα μέσα εκφοράς, γιατί και είναι και μια συνειδητή, ας το πούμε, άσκηση. Αλλά ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει οποιοδήποτε γιατί ζωγραφίζει, γιατί γράφει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το ακτινογραφίσεις αυτό. Είναι ευτυχώς κιόλας που παραμένει, ας πούμε, σε μια ιερή και μια απταία περιοχή και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εδώ θα γίνει πάλι το ερώτημα. Αν ξέρουμε τι είναι ακριβώς και πώς γίνεται, το κάνουμε και συνειδητά μετά. Οπότε γράφεις για πάντα. Έχετε δίκιο. Δεν θα μπορούσαμε να συμβεί. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μαύρα κατσαρά, μαύρα μαλλιά, άσπρο πρόσωπο σαν γκρίνος και στο μαγουλό έλα. Άσπρο πρόσωπο σαν γκρίνος και στο μαγουλό έλα. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά, μαύρα μαλλιά. Και ας συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε. Μέσα από τα βιβλία σας φαίνεται να σας έλκει το περιθώριο ως πηγή έμπνευσης. Τι είναι αυτό που σας μαγνητίζει? Η γετοποιημένη ζωή των ανθρώπων του, οι κώδικες επικοινωνίας του ή το πρωτογενές υλικό που ανακαλύπτεται μέσα στις πράξεις του? Ναι, καταρχήν το περιθώριο είναι μια παράμετρος. Περισσότερο θα μπορούσε να πει κανείς στα εβραία λαϊκά στρώματα. Αυτό το κάνω ίσως και λόγω καταγωγής, γιατί είναι ένας χώρος που τον κατέχω. Μεγάλωσα σε μια πολύ φτωχή οικογένεια. Παρότι η μητέρα μου είχε μεγάλο πάθος με τα γράμματα και με όλα αυτά και με παρεσήγαγε στη μαγεία. Όμως έζησα σε συνοικία λαϊκή, γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Έχω ζήσει μαζί τους πάρα πολλά χρόνια. Μου είναι δηλαδή πιο οικείος κόσμος, τον ξέρω πιο καλά για να τον εκφράσω, αισθάνομαι μεγαλύτερη ασφάλεια στο να εκφράσω αυτόν τον κόσμο. Και από ένα σημείο και πέρα γίνεται πιο συνειδητά για τον εξής απλό λόγο. Σκεφτείτε ότι σήμερα, ας πούμε, τα πολιτικά μέτρα τα βιώνει πολλαπλάσια και πιο δυνηρά και πιο ουσιαστικά ο λαϊκός κόσμος. Δηλαδή, οι χαμηλές τάξεις βιώνουν την τραγωδία της ζωής πολλαπλασιασμένη. Υπό αυτή την έννοια, τη λογοτεχνική, οι ήρωες, οι λαϊκοί σου προσπορίζουν το υλικό του δράματος συμπυκνωμένο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δηλαδή ένας, ας πούμε, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα σήμερα, περνάει απαλά την κατάσταση. Ένας πολύ φτωχός τη βιώνει τόσο δυνηρά στην οικογένειά του, στην προσωπική του, στα παιδιά του, στην καθημερινότητά του, που αν εγώ τον προσεγγίσω μπορώ να προσλάβω αυτόν τεράστιο ορυκτό υλικό λογοτεχνικό για να γράψω, παρά έναν, ας πούμε, άνθρωπο ο οποίος έχει την τύχη να έχει χρήματα και να περνάει εξόπατα. Υπό αυτή την έννοια, εγώ, ας πούμε, έχω μια βαθύτερη και καλύτερη σχέση αφηγηματική λογοτεχνική με αυτά τα στρώματα και τα περιθωριακά και τα λαϊκά, γιατί για μένα είναι πιο ενδιαφέροντες ήρωες, με την έννοια ότι συμμετέχουν βαθύτερα στην τραγωδία και στον σουρεαλισμό των πραγμάτων.
Μάριος Χάκας, Νίκος Τσιφόρος, Δημήτρης Νόλας. Θα έλεγα ότι σας άφησαν τα σημάδια τους ή υπάρχουν και σημαντικότερες επιρροές? Επιρροές υπάρχουν από πολλούς, δηλαδή από Διαμάντη, από Βυζινό, από ό,τι διαβάζεις μπορεί κάποια στιγμή να παρισφρέει μέσα σου και σε κάποιο τρόπο εγκαθίσταται, μεταλλάσσεται και προσαρμόζεται στην δική σου γλώσσα και την υπηρετεί. Δεν μπορείς να μιμηθείς κάποιον. Απλώς είναι αυτονόητο ότι κάθε συγγραφέας, ας πούμε, αγαπάει κάποιες περιοχές της τέχνης με έναν διαφορετικό τρόπο που ταιριάζουν στο δικό του ψυχισμό και στη δική του αντίληψη κόσμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπώ συγγραφείς που είναι εντελώς έξω από μένα. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν εντελώς διαφορετικά και ωστόσο και αυτοί με συγκινούν. Όμως η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει πραγματικά πολύ μεγάλη λογοτεχνία και όχι μόνο μεγάλη ποιήση, και πολύ μεγάλη πεζογραφία. Και αυτοί είναι μερικοί από αυτούς που αρέσουν σε μένα. Έτσι. Είναι πλειστιώσιοι. Φυσικά υπάρχουν και εκατονταπλάσιοι ξένοι. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι ξένοι συγγραφείς, τέρατα φοβερά, βουνά. Μπορεί κανείς να μην είναι αδιάφορος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί υπηρετούν την τέχνη που αγαπάμε και εμείς. Και πρέπει να έχουμε μια σταθερή σχέση και με το κάθε τι που παράγεται καινούργιο για να ξέρουμε που πάει η λογοτεχνία, που είμαστε, τι κάνουμε εμείς. Που πάει ο μοντερνισμός, ποια είναι τα νέα μέσα διατύπωσης, ποιες είναι οι νέες ιχνηλασίες, ποιες είναι οι νέες διατυπώσεις. Έτσι είναι. Δείχνετε να γνωρίζετε βαθιά την ανθρώπινη φύση, έτσι όπως τη φωτογραφίζετε σε διάφορες εκφάνσεις της. Σας ξαφνιάζουν ακόμη οι ανθρώπινες συμπεριφορές? Πάντα, φυσικά. Ξέρετε, όσο μεγαλώνει κανείς, εγώ άρχισα να συνειδητοποιώ πραγματικά την έννοια του ανθρώπου με τα καλά και τα κακά της. Όταν έγινα περίπου 50 χρονών, ενώ τη σκληρότητα των πραγμάτων, μέχρι τότε, όπως όλοι μας, είχα πολλές αυταπάτες. Υπήρχε έρμα που το πετάξαμε τώρα πια στη θάλασσα. Είχαμε πολλές ψευδεστήσεις, είχαμε μεγαλοειδιατισμούς, είχαμε μια αντίληψη η οποία δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα. Τελικά σιγά σιγά μεγαλώνοντας βιώνεις μέσα από την οδύνη την όντως πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης που είναι και η δική σου πραγματικότητα. Δηλαδή πόσο δολοφονική είναι, πόσο ιδιωτελής, πόσο σκληρή και απ' την άλλη και πόσο μεγαλειώδης και πόσο ευγενής μπορεί να είναι. Όλες αυτές οι εκδοχές που ουσιαστικά τις εσωτερικεύεις και τις νιώθεις μέσα από το μόχθο και τον πόνο των πραγμάτων και των σχέσεων. Και ένας που κάνει τέχνη, είτε είναι μουσικός, είτε είναι συγγραφέας, είτε οτιδήποτε, και που το θέμα του ουσιαστικά είναι η ανθρώπινη κατάσταση, η ανθρώπινη ψυχή, εάν θέλει να εμβαθύνει, πρέπει να είναι στη γραμμή πυρός πάντα και πρέπει να πηγαίνει ως την τρέλα, ως το θάνατο και να επιστρέφει για να γράψει καλά. Τώρα που είπατε τρέλα, δεν μπορώ να ξεχάσω καταρχήν τη σκηνή από το έργο σας, το Όλα είναι δρόμος, τη στιγμή που μπαίνει ο πρωταγωνιστής, ο Αρμένης νομίζω ήταν, Αρμένης, ο Γιώργος, ναι. Αρμένης, με το μπουλντόζα μέσα και ισοπεδώνει το μπουζουξίδικο. Αν φωτογραφίζαμε καρέ-καρέ τις ανθρώπινες συμπεριφορές, πιστεύετε ότι υπάρχει πολύ παράνοια? Πάρα πολύ παράνοια. Νομίζω καταρχήν ότι ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού είμαστε για τα κάγκελα. Και το εννοώ πραγματικά, δηλαδή όχι κλινικά, ίσως και κλινικά. Πάντως η παραφροσύνη, η επικροφορία είναι τεράστια σε όλους μας και έχουμε απολολαθεί και με τα μέτρα και με την πολιτική κατάσταση η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον κόσμο και είναι αυτονόητο και λογικό και θα έλεγα ότι ίσως θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πάντως έχουμε αποσταθεροποιηθεί, έχουμε γανιάσει και υπήρχε και δυνάμη πολύ τρέλα, δυνάμη υπήρχε, πάρα πολύ τρέλα. Τώρα το κακό απόγεινε και γι' αυτό ο καθένας μας να φροντίσει να βρει λίγο τα ωριά του, γιατί είναι εύκολο να εξογγείλουμε ανά πάσα στιγμή και να μας λάμουν κιόλας, γιατί σκέφτεται ότι πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν, έτσι. Δηλαδή διάβασα χθες πάλι αυτοκτόνησε ένας στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτοκτονία. Αυτό είναι το όριο που ξεπερνάς το όριο και είναι η τρέλα ή οτιδήποτε χειρότερο. Έτσι, δηλαδή, αλλά η τρέλα είναι εγγενή στην κοινωνία. Πάντως βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ενώ έχει κατορθώσει μέσα στο πέρασμα αιώνων ζωής να μπορεί να αντιμετωπίζει τις εξωτερικές αντικσότητες, να αντιπαλεύει με τη φύση και το περιβάλλον, δεν μπορεί τελικά να αντιμετωπίσει την εσωτερική του φύση και να ισορροπήσει ανάμεσα στο συναίσθημα, στο ένστικτο
που κυρίως αυτό τον οδηγεί, και στη σκέψη. Να ξέρετε γιατί, δεν υπάρχει μεταβίβαση της ιστορικής μνήμης. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, στο θέμα το ερωτικό, ας το πούμε. Κανείς δεν μπορεί να διδάξει τον άλλον, έναν έφηβο, τι σημαίνει αυτή η περιπέτεια μέσα στον έρωτα με το άλλο φίλο. Αν μου πεις έναν έφηβο ότι ξέρεις τα πράγματα είναι κοινικά και ομάδα, σε πιστέψεις ποτέ. Θέλει να είναι ρομαντικός, πρέπει ρίτης να βιώσει την οδύνη, το χωρισμό, την απώλεια, έτσι, την προδοσία. Μία-δύο πέντε πρέπει να συνειδητοποιήσει πώς είναι τα πράγματα. Στην αρχή όλοι ξεκινάμε με αυταπάτες, με εξοραϊσμούς. Πιστεύουμε ότι όλα είναι ένα love story, ας το πούμε, κτλ. Ότι ο άλλος είναι καλός, ότι είναι θετικός, ότι είναι πιστός, ότι είναι τέλειος. Και στην πορεία των πραγμάτων και στη διαδρομή, λες, παντρεύονται. Αν κάνουν τρία παιδιά και χωρίζουν στα 70, ας το πούμε. Δεν υπάρχει άκρη, δηλαδή υπάρχει μια παράνοια στα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι ευθύγραμμο που εγγυάται. Και αυτό γιατί ο κάθε άνθρωπος βιώνει αυτά τα πράγματα με ένα μοναδικό τρόπο. Ό,τι και να του πεις εσύ, που είσαι παλαιότερος, θα σου πει άντρε, έχεις άδικο. Ναι, δεν θα πιστέψει. Πρέπει να θες 50-60. Πρέπει να το ζήσει ο ίδιος. Και κάποιοι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν και ποτέ. Δηλαδή, γι' αυτό λένε, είδες, λέει, τρελό γέρο και νέος τρελός ήταν. Ας έρθουμε στα δύο βιβλία σας που έχετε γράψει για δύο μεγάλες μορφές του ρεμπέτικου, το βιβλίο Ζερίτσι Τσάνης και το «Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας» με τη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη. Το ρεμπέτικο ως παράγωγο του περιθωρίου στάθηκε η αιτία και η αφορμή να το μελετήσετε ή ήταν η αγάπη σας για το συγκεκριμένο μουσικό είδος? Το ρεμπέτικο με την πιο ευρία έννοια του όρου είναι αντικειμενικά ο σύνδεσμος της συνέχειας από το Βυζάντιο στην νεότερη Ελλάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνει το ρεμπέτικο, μεταγγίζει και μεταφυτεύει όλα τα μακάμια, δηλαδή τους δρόμους της βυζαντινής μουσικής που έφτασε υπέροχα όρια επί Βυζαντίου, μεταγγίζει κάποιους δρόμους βυζαντινούς και τους βάζει μέσα στην νεότερη ελληνική λαϊκή μουσική. Πατέρας αυτής της ιστορίας στάθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο οποίος παρότι ήταν φράγκος, δεν ήταν χριστιανός ορθόδοξος, ήταν καθολικός ο Μάρκος. Όμως επειδή πήγαινε με τον πατέρα του, ο οποίος έπαιζε γκάιντα, πήγαινε κάθε χρόνο στη Σύρα όπου είχε γεννηθεί, τις αποκριές, πήγαινε σαν Ζεϊμπέκια, δηλαδή μια γιορτή που κάνουν εκεί ντόπια. Και οι πρόσφυγες που ερχόταν από τη Χίο, από τη Σμύρνη και από την Κωνσταντινούπολη, χορεύανε ζεμπέγια και χασάπικα. Αυτός με το ένστικτο της ιδιοφυΐας κατάλαβε ότι αυτές οι μουσικές είναι ο σύνδεσμος από την παράδοση προς αυτόν. Και γοητεύτηκε και από το όργανο το μπουζούκι, από κάποιον αϊβαλιώτη που είχε γνωρίσει πολύ σημαντικό μπουζούκι. Και χωρίς να το θέλει, γιατί ο Μάρκος ήταν ένας άνθρωπος αγράμματος, είχε τελειώσει τρίτη δημοτικού. Όμως είχε το άντιμο του Θεού, έτσι, αυτό που λέμε, δηλαδή είχε ήταν το προσόν της μεγαλοφυΐας, ας το πούμε. Και μπόρεσε, παρότι ήταν ένας αφελής, ναΐβ που λέμε άνθρωπος, μπόρεσε να επαναφέρει αυτούς τους βυζαντινούς δρόμους και να τους εχύσει μέσα στο λαϊκό τραγούδι, μέσα στο ρεμπέτικο. Το οποίο μπορεί να έχει θεματογραφία πεπερασμένη και θεματογραφία στιγματισμένη, δηλαδή του τεκέ, της φυλακής και του έρωτα και ξέρω εγώ, και να ήταν κυνηγημένο επί δεκαετίες, ωστόσο μπόρεσε αυτός και μετάγγισε αυτούς τους τρόπους τους μουσικούς μέσα στην νεότερη μουσική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Και άλλη βέβαια μεγάλη μουσική της εποχής, έτσι. Από εκεί και πέρα ήρθε μετά ο Τσάνης και εξευγέννησε. Πήρε όλο αυτό το υλικό, έπιασε πάλι το νήμα από την αρχή και το αναβίβασε ψηλά, του έδωσε μια άλλη ευγένεια, του έδωσε ευρύτερη θεματογραφία, το έκανε αγαπητό σε όλα τα στρώματα του λαού, έβαλε μινόρε και ματζόρε, έφτιαξε αλλιώς ας πούμε το τάστο, έβαλε γυναίκες να τραγουδάνε, έβαλε πιάνο στην ορχήστρα. Θέλω να πω είναι μια περιπέτεια ολόκληρη, η οποία σημάδεψε τον ελληνικό βίο, γιατί σκεφτείτε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα άνθρωπος που με γλεντάει ή να χαίρεται ή να πενθεί χωρίς να ακούει λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τον Μάρκο και τον Τσάνη. Διότι σήμερα ας πούμε όταν ένας άνθρωπος είναι σε κατάσταση κατάθλιψης επειδή τον εγκατέλειψε η ερωμένη του, τι ακούει, YouTube,
Σαν εμβόλιο. Ένσυνο, όπως το λέτε. αυτό το καυστικό χιούμορ, ο σαρκασμός που είπαμε, ο βελούδινος, ο υποδόριος και η εκλεπτισμένη σάτυρα που χαρακτηρίζουν το στυλ της γραφής σας, υπάρχουν και στην καθημερινότητά σας? Είστε το ίδιο καυστικός, έτσι στυλιτεύετε με την ίδια άνεση αυτούς και αυτά που σας ενοχλούν στην καθημερινότητά σας? Δεν είναι περισσότερο μια διάθεση διδακτικής στυλίτευσης. Είναι ουσιαστικά μια ειρωνική πρόσληψη της πραγματικότητας, έτσι. Σαρκαστική, αυσαρκαστική και γενικά απομυθοποιητική των πραγμάτων, γιατί αλλιώς μπορεί και να πεθάνεις. Δηλαδή, πρέπει να πω ότι ένα αστείο μπορεί να σε σώσει κάποια στιγμή, κάτι πάρα πολύ βαρύ. Γι' αυτό θα δείτε ίσως και στις αμερικάνικες ταινίες, όταν γίνεται ένα πολύ φοβερό έγκλημα, ο ήρωας μετά λέει ένα αστείο, ας πούμε. Μια τάκα. Λέει μια τάκα και αμέσως το διαλύει, το απομυθοποιεί το βάρος που νιώθει ο θεατής. Αυτό προκύπτει ως αυτονόητη ανάγκη του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει την όντως πραγματικότητα, γιατί πρέπει να πεθάνει άμα τη δεχτεί. Πρέπει με κάποιο τρόπο να την ανατινάξει ή να τη δώσει άλλο νόημα για να μπορέσει να πάει παρακάτω. Υπό αυτή την έννοια το χιούμορ είναι απαραίτητο. Και από ένα σημείο και πέρα είναι ένας τρόπος ασκημένος του μυαλού να βλέπει τα πράγματα έτσι. Δηλαδή δεν το κάνεις επίτηδες. Πια έχεις γίνει έτσι. Βλέπεις έτσι και ταυτόχρονα αλλιώς το ίδιο πράγμα. Είμαι πολλούς τρόπους διαφορετικούς. Πάντως αυτή η επιλογή με μαεστρία, βέβαια, λέξεων οι οποίες σφάζουν με το βαμβάκι, και αυτή η σατυρική, όπως είπα, διάθεσή σας, δεν κρύβουν την βαθύτατη ευαισθησία που φαίνεται, είναι διάχυτη μέσα στα κείμενά σας. Και λέω κείμενα εν γνώση μου, γιατί ως το δυνατόν προσπαθώ να παρακολουθώ και την αρθρογραφία σας και τα σενάρια που έχετε κάνει. Είστε συναισθηματικά ευάλωτος, αισθάνεστε? Είμαι ευάλωτος και τώρα που γέρασα έγινα και μελό. Τώρα αρχίζει γίνω μελό, δηλαδή τώρα όπως ξέρετε όλοι οι μεγάλοι γίνονται ευσυγκίνητοι. Όσο μεγαλώνεις και γυρνάς γίνεσαι ευσυγκίνητος, γίνεσαι μελό. Η αλήθεια είναι ότι ευαίσθητοι είμαστε όλοι οι άνθρωποι, έτσι, δηλαδή όλοι έχουμε τις ευαισθησίες μας, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και ανέστητοι, υπάρχουν και αυτοί. Περισσότερο λιγότερο είμαστε όλοι ευαίσθητοι. Μην ξεχνάτε ότι σε μένα, ας πούμε, ή σε άτομα σαν και εμένα, στον χώρο της τέχνης, η ευαισθησία είναι λίγο πολύ δεδομένη και ως στάση ζωής. Δηλαδή, προσπαθούμε να συλλάβουμε τα πράγματα πέρα από την ευπάθεια. Μπορεί να είσαι φωτοευαίσθητος από τη φύση σου, αλλά από ένα σημείο και πέρα γίνεται και άσκηση του μυαλού. Δηλαδή, η υπηρετική παρατήρηση. Γιατί ένας, ας πούμε, δημιουργός δεν ζει μόνο παθητικά. Ζει και επιθετικά, με την έννοια ότι αναζητάει την εμπειρία, την ψάχνει. Η παρατήρησή του είναι παρατήρηση κατασκόπου, που ο κατάσκοπος, ξέρεις, μια στιγμή καταγράφει μέσα σε ένα λεπτό τι υπάρχει μέσα στο στούντιο, τα πάντα, και μπορεί να στα πει, όπως μπορώ να τα πω και εγώ. Αυτό όμως είναι μια άσκηση του μυαλού, δηλαδή δεν είναι κάτι, είναι κεκτημένο, δεν το κάνεις πια επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες για κάποιο χρόνο, μετά γίνεται ένας τρόπος να οράς τον περίγυρο, τον εαυτό σου κτλ. Υπό αυτή την έννοια, η ευαισθησία δεν έχει μόνο την έννοια της ουμανιστικής ευπάθειας. Δηλαδή, ένα είδος κλαψιάρικο, να πούμε, έτσι, των πραγμάτων. Η ευαισθησία είναι η εντατική, πυρετική παρατήρηση των πάντων γύρω σου. Για να μπορέσει να τα αποδώσει, αν χρειαστεί. Το εννοώ ως ανατριχιαστική επιμονή στη λεπτομέρεια, την οποία την παρατηρείς επίμονα, την προσλαμβάνεις και την καταγράφεις. Αλλιώς θα εκφράσεις. Και κάτι οδυνηρό. Ναι, δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, μην το λέμε το ευαισθησία με τον οποίο λέμε «Α, είμαι ευαίσθητος απέναντι στα ζώα», ας πούμε. Έτσι. Αυτό είναι μια μορφή ευαισθησίας. Στο θέμα της τέχνης τα πράγματα είναι αλλιώς. Πρέπει να δεις κάτι το οποίο υπάρχει και δεν το βλέπει ο άλλος. Ή να το δεις με τέτοιο τρόπο. Το δεις με τέτοιο τρόπο, γιατί ο τρόπος μετράει, μετράει το αντικείμενο από μόνο του, που όταν το αναπαράξεις καλλιτεχνικά να συγκινεί τον άλλον. Να πει όντως έτσι είναι, αλλά δεν το είχα δει. Υπό αυτή την έννοια η ευαισθησία είναι ουσιαστικά η οξύτητα. Είναι η οξύτητα στην όραση, η οξύτητα στον τρόπο που εγκολπώνεις τον περίγυρο, την εμπειρία και το πώς την επεξεργάζεις και σε ποιο βαθμό την αναλύεις. Υπό αυτή την έννοια είναι αναπόφευκτο, γιατί αλλιώς
αυτή είναι και η δουλειά σου, το πω πιο χιδέα, ας το πούμε, είναι και η δουλειά σου. Ο Μάρκος, ναι και ναι. Πάραμε πριν Μάρκο, δεν θυμάμαι είναι κάποιος άλλος, μάλλον ίσως να είναι ο Μάρκος, τον ρώτησε μία δημοσιογράφος, είχε ακούσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Μάρκο, και ήταν αυτή περιδεής, ας το πούμε, και λέει, από ποιον έρωτα, λέει, το εμπνευστήκατε αυτό το τραγούδι, πώς το εμπνευστήκατε, και απαντάει ο Μάρκος, τι εμπνεύστηκα, κορίτσι μου, γιατί φασουλάδα το έγραψα. Γιατί φασουλάδα, λέει, το έγραψα. Θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχει αυτό και το ειρωνικό του πραγματών. Ναι, σαν τη ειρωνία. Είχε την ευαισθησία να το γράψει, αλλά αυτός είχε μέσα του και τον κινησμό, ας το πούμε έτσι, της δουλειάς. Δηλαδή είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι, δηλαδή είναι και λειτουργούν υπάρχει, όλα μαζί, ναι. Είναι και η άσκηση, είναι και το καθήκον το να δημιουργήσεις, να γράψεις. Παίζουν πολλά. Είστε εν ολίγης ένας άνθρωπος που αφουγκράζεται με συγγραφική περιέργεια τους παλμούς της ζωής και με ιδιαίτερη παρατηρητικότητα της κινήσης των ανθρώπων. Σήμερα πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό, το συνδικαλισμό και την τάξη των νεόπτωχων που συνεχώς αυξάνει? Τώρα αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσω, να σας πω, γιατί είναι ένα τόσο μεγάλο θέμα που καλύτερα να το αφήσουμε, γιατί να μην αναλυθούμε σε γενικότητες. Τα έχω τι ανάλυση να κάνω τώρα, είναι τόσο περίπλοκο το θέμα αυτό που θέτουμε. Είναι. Δηλαδή είναι τόσο βαθύ, είναι τόσες εκδοχές, ας πούμε. Είναι πολύ, περνάμε πάρα πολύ δύσκολο. Σχόρα είναι αλήθεια. Πρέπει να αντέξουμε, να απαντήσουμε τρεις λέξεις δηλαδή, γιατί έλειωσε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να φτάσουμε σε μια νέα αυτοσυνείδηση ως λαός, ως Έλληνες, να αντιληφθούμε τον εαυτό μας, τη θέση μας, τα όρια μας και να πάμε σε μια νέα ενατένιση. Δηλαδή πρέπει να πάμε σε ένα νέο αυτοπροσδιορισμό. Εάν αυτό το κατορθώσουμε, ενώ σε μια βαθύτερη αλληλεγγύη μεταξύ μας. Γιατί αν συνεχίσουμε το ατομικό στυλ, εγώ εναντίον όλων και ο άλλος εναντίον των υπολείπων, θα πάμε στην καταστροφή. Αλλά νομίζω ότι γίνεται φανερό σε όλους μας λίγο πολύ ότι πρέπει να πάμε σε μια νέα αυτοαντίληψη. Συνολική ομαδική αυτοαντίληψη του ελληνισμού, αλλιώς. Και έχετε πει ότι πριν να βγούμε, πιο σημαντικό από το να βγούμε από την κρίση, είναι το να αποκτήσουμε πολιτιστικό υπόβαθρο. Κάπως έτσι το είχατε διατυπώσει, όχι ακριβώς έτσι. Αυτή ήταν η ουσία όμως. Πρέπει να αποκτήσουμε μια. Για να το πω κατανοητό πάρα πολύ. Όταν πάμε στο ευρωπαϊκό κράτος, καταλαβαίνουμε αμέσως πού κινείται αυτό το κράτος, ποιοι είναι οι θεσμοί του, πώς κινούνται οι άνθρωποι, ο σεβασμός, αν περνάνε ένα τσιγάρα στον δρόμο, πώς στέκονται. Όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα το καταλαβαίνεις και προσαρμόζεσαι. Εάν φτάσουμε κι εμείς σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εγώ να σου πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο το καλοκαίρι με τη γυναίκα μου στην Διαβάλα, όπου απαγορεύονταν μουσική, δηλαδή το beat bar, ας πούμε που λέμε, το beat bar, απαγορεύονταν μουσική και απαγορεύονταν να παίζουν ρακέτες. Ούτε μουσική έπαιζε κανένας, ούτε ρακέτες έπαιζε κανένας. Είχε πίσω ένα χώρο πάρα πολύ ειδικό, ήσυχο, πολύ γελό. Αν θέλετε να παίξετε ρακέτες, παίζετε εδώ. Και ησύχασε το κεφάλι μου, γιατί συνήθως μπαμπα μπαμπα από το πρωί, ας πούμε, τα μπαμπα. Ναι, δεν υπάρχει σεβασμός προς τον Έλληνα. Αμέσως όμως ο Έλληνας, ακόμα και στους άλλους Έλληνες. Προσαρμόστηκε μια χαρά, γιατί υπήρχε ένας ιδιώτης που επέβαλε ένα νόμο σε ένα πεπερασμένο χώρο και αυτό το νόμο αμέσως σεβαστήκαμε όλοι. Δεν είναι δηλαδή που λέμε ο Έλληνας είναι έτσι και είναι αλλιώς. Είναι έτσι και είναι αλλιώς επειδή τον παίρνει και επειδή τα κάνει, δηλαδή, ναι, δεν το επιτρέπεται, γιατί στο εξωτερικό δεν τα κάνουμε αυτά, είναι τα λόγω καινοτοπίζεται, δεν λέω κάτι καινούριο. Συμφωνώ. Εξάλλου πολιτιστικό υπόβαθρο σημαίνει πνευματική ανάπτυξη και νομίζω ότι η πνευματική ανάπτυξη λειτουργεί διαδραστικά και με την οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορεί χωρίς να υπάρχει πνευματική χωρίς να αντανακλά αυτό στην οικονομία, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ανάπτυξη χωρίς ναι. αντανάκλαση. Χωρίς αμφιβολία, αλλά αυτό είναι το βασικό, όμως σκεφτείτε ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης δεν είναι όλοι ούτε διανοούμενοι, ούτε εξουσιαστές. Δηλαδή ακόμα και ο απλός λαός πούμε, προσαρμόζεται και ο πιο φτωχός άνθρωπος και ο πιο αγράμμος προσαρμόζεται σε ένα σύστημα. Χρειάζεται αναμφίβολα πνευματικότητα, χρειάζεται καταρχήν να ξέρουμε ποιοι είμαστε και που πάμε και που έχουμε γεννηθεί και ποιο χώμα πατάμε αναμφίβολα. Κάτι που πολλοί πάνε να το υπονομεύσουν. Για δικούς τους λόγους. Ωστόσο, αν δημιουργηθεί αυτό το κέλυφος, ας το πούμε, αυτό το αίσθημα το ότι υπάρχει μια ευγνωμούμενη πολιτεία αυστηρή, που έχει νόμους απαράβατους,
κάποια στιγμή αν αυτό συμβεί και αν εφαρμοστούν οι νόμοι, νομίζω και ο Έλληνας θα αλλάξει. Θα αλλάξει και θα σεβαστούμε όλοι. Να πάμε λίγο την κουβέντα κάπου αλλού. Κάποτε σε μια συζήτηση για την ποιοτική κατάντια του βιβλίου, ήταν τον καιρό που είχε εισβάλει σε ροζ περιτύλιγμα κάποιος που φιλούσε υπέροχα. Ήταν μια κυρία, μια εκδότρια, μια σοβαρή εκδότρια, η οποία είχε υπερασπιστεί το επίτευγμα, λέγοντας καλύτερα στο ροζ παρά στο φωτορομάντζο. Από τότε η κατάσταση δείχνει παγιωμένη και όλα αυτά τα αυτινιάρικα μελοερωτικά έχουν δολοφονήσει τη λογοτεχνία, αλλά από την άλλη συντηρούν τους εκδότες. Μάλιστα, εγώ με τα ίδια μου τα αυτιά πρόπερση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης άκουσα έναν μεγάλο εκδότη Αθηναίων να λέει σε πολύ γνωστό συγγραφέα: «Καλά που είναι αυτοί και βγάζουμε και εσάς». Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, αυτό το θέμα του Άρλεκη, να το πούμε έτσι, το οποίο είναι πια κυρίαρχο στα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή, αν πάει κανείς στα βιβλιοπωλεία και δει στις προθήκες τι πουλιέται σε μέγιστο βαθμό, είναι αυτό το μελό, το ερωτικό, που είναι ας πούμε κάτι νάμπλ που λέμε. Το κάτι νάμπλ. Αυτό είναι ο όρος που έχει βγει. Το κάτι νάμπλ. Το αγοράζει μια ποικιλία νοικοκυράς αυτό ή γυναικών κυρίως, που κι αυτές δεν φταίνε, τους έχουν δημιουργήσει τα περιοδικά, θέλετε, η τηλεόραση, όλη η παιδεία που τους έχουν δώσει. Γιατί αν δείτε τα περισσότερα γυναικεία περιοδικά, ποια είναι η θεματογραφία τους. Οι τσάντες, τα φουστάνια και οι μπότες. Ναι, και το lifestyle. Αυτό είναι, lifestyle. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο επηρεάζει ένα τεράστιο ποσό των γυναικών, μην πω όλες, περισσότερο λιγότερο, εξωθεί και οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν αντιστάσεις ή δεν έχουν συνομιλίες με άλλα πράγματα να αγοράζουν αυτό το συναισθηματικό μελό, ας το πούμε, αυτό το μαλεμπί, αυτό το γλυκερό πράγμα, ας πούμε, την αισθηματολογία που δημιουργεί όλη την αυταπάτη. Είναι το μελό το παλιό, της βεντέτας, του ρομάντζου, χειρότερα τώρα. Το κακό είναι ότι έχεις βάλει στο βιβλίο και είναι κυρίαρχο, δηλαδή στα 100 βιβλία που πουλούνται, τα 95 είναι τέτοια. Είναι φρικτό το ποσοστό. Όμως η λογοτεχνία δεν κινδυνεύει. Η λογοτεχνία είναι λογοτεχνία. Δηλαδή, κανείς, καμιά δημουλίδου δεν εμποδίζει εμένα στο να γράψω ένα καλό βιβλίο. Έτσι. Μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν αυτοί, αλλά αν υπήρχαν στην Ελλάδα 10 καλοί συγγραφείς, θα ήταν 10 καλοί συγγραφείς. Δεν επηρεάζει εμένα αυτό. Δεν μπορεί να πουλάνε, καλά κάνουν και πουλάνε οι γυναίκες. Παίρνουν και κανένα φράγμα. Θέλω να μάθει ο κόσμος συγγραφείς να διαβάζει. Σωστά. Εγώ δεν το πιστεύω. Ξέρετε, 10% ήταν πάντα ιστορικά το παιχνίδι. Ένα 10% ενδιαφέρεται για την πραγματική και η σημαντική τέχνη και από εκεί και κάτω υπάρχουν ποικιλίες. Αυτό συμβαίνει και παντού. Δηλαδή στην Αμερική, ας το πούμε, η βιομηχανία του θεάματος βγάζει δύο πολύ καλές ταινίες και θα βγάλει και B-movies, ας πούμε, θα βγάλει και ταινίες συνειδητά κακές για την τηλεόραση, θα βγάλει φτηνιάρικες συναισθηματικές για τις νοικοκυρές. Είναι βιομηχανία. Σαν προϊόν το πουλάνε. Δηλαδή και έχουν φτάσει πια στην ομότητα ότι αφού έτσι είστε, παιδιά, πάνε κυκλώνουν κιόλας, το χειροτερεύουν. Αλλά άμα δείτε ιστορικά το παιχνίδι και σε εκδηλώσει εγώ που χρόνια πηγαίνω και κάνω, δεν έρχονται ούτε καθηγητές έρχονται, ούτε γιατροί έρχονται, ούτε δικηγόροι έρχονται. Όλοι μιλάμε για την παιδεία. Ποια παιδεία είναι αυτή, έχετε δίκιο. Είδατε εσείς ποτέ να έρχονται καθηγητές σε εκδηλώσει για βιβλίο? Ένα στους 50.000 έρχονται. Δεν τους νοιάζει. Αρκούνται να κάνουν. Όταν δεν έχουν καθηγητές που διδάσκουν στο γυμνάσιο, που διδάσκουν στο λύκειο, που διδάσκουν στο δημοτικό, στο πανεπιστήμιο, που είναι καφίλοι, να πούμε, δηλαδή είναι στο χώρο τους. Δεν νοιάζονται. Γιατί να έρθει ο γιατρός? Ο γιατρός, ο δικηγόρος, πάλι αδιαφορούν. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να φτιάξει. Είναι αιώνιο. Στους γιατρούς θα υπάρχει ένα 10%, ας πούμε, και ο Τσέχοβ γιατρός ήταν, έτσι. Και ο Σελήνη ήταν γιατρός και είχε μεγάλους γιατρούς και ήταν πολύ μεγάλοι συγγραφείς, πολύ μεγάλοι ζωγράφοι, θεατρικοί κτλ. Αλλά ιστορικά το λέω και δεν το λέω κριτικά, το λέω ιστορικά, υπάρχει πάντοτε ένα 10-12-9 παίζει τις 100 που ασχολείται με αυτά τα περιθωριακά πράγματα που είναι η τέχνη και τα ανούσια και τα περιτά και ασχολούνται με τα οξυδέστερα που είναι τα λεφτά, τα αυτοκίνητα.
Οι εφημερίδες, κύριε Σκαμπαρδόνη, που τις γνωρίζετε καλά, και μάλιστα εδώ θέλω πριν να σας κάνω την ερώτηση, να σας τη διατυπώσω, να πω την άποψη που με εξέφρασαν άνθρωποι που κινούνται στους ίδιους χώρους με εσάς, σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι μου είπαν ότι παρά το γεγονός ότι ήσασταν και είσαστε σε πολλά μέσα ενημέρωσης, από τα οποία θα μπορούσατε, να χρησιμοποιήσετε για την αυτοπροβολή σας, όπως κάνουν πάρα πολλοί, δεν το κάνατε και είναι προς τιμή σας αυτό και οφείλω να σας το πω. Οι εφημερίδες λοιπόν στην προσπάθειά τους να πουλήσουν φύλλα με τις προσφορές τους στην αρχή κλείσανε τα βιντεάδικα, μετά κλείσανε τα δισκοπολία και τώρα σειρά έχουν τα βιβλιοπολία. Τι λέτε, ως πότε θα σταματήσει, πού θα καταλήξει αυτό το παιχνίδι? Κοιτάξτε, πρέπει και οι συγγραφείς και οι βιβλιοπόλεις να προσπίσουν τα βιβλία τους, γιατί και εμένα με πήραν από δύο τις εφημερίδες παλιότερα να δώσουν δικά μου βιβλία με μια αμοιβή, φυσικά αρκετά καλή. Εγώ δεν δέχτηκα. Όπως μου λένε τώρα, μου παίρνουν διάφοροι και μου λένε να γράψεις το τάδε blog. Να γράψω, λέω. 500 ευρώ το κείμενο. Αυτή είναι η τιμή μου. Εγώ να γράψω δωρεάν σε blog για να κλείνεις εσύ ο μάγκας και να το πουλάς το blog, να παίρνεις εκπομπές, να κάνεις δουλειές. Εγώ να κάνω δηλαδή με το δικό μου το μυαλό θα γίνεις εσύ. Τι, εγώ δεν μπορώ να κάνω το δικό μου blog στο κάτω-κάτω. Καταρχήν εμείς πληρώνουμε ταμεία, παίρνουμε σύνταξη, έχουμε τον ΟΔΕΑΠ, δημοσιογράφη εννοώ. Εάν γράφουμε όλοι δωρεάν στα blogger, παιδιά, τελείωσε. Πάει. Αν γράφω εγώ δωρεάν, γιατί να παίρνω όλη τη Μακεδονία να με διαβάσει. Πληρώνει ένα ευρώ για να διαβάσει, ξέρω εγώ, Σκαμπάρδο, να διαβάσει τον άλλον. Εάν μπορεί να με διαβάσει δωρεάν στα blogger, γιατί να αγοράσει την εφημερίδα. Και ποιο θα πληρώσει τα ταμεία. Πώ θα πάρω εγώ σύνταξη. Αυτό πάλι είναι άλλο κακό, για το οποίο φταίμε πάλι εμεί οι ίδιοι. Δηλαδή, αν εσύ ο συγγραφέα είναι στο βιβλίο σου για να το πουλήσουν οι εφημερίδε. Εσύ ο συνεματζή κάνει το ίδιο και γράφει δωρεάν στα blog, δεν μα φταίει κανένα. Πρέπει νομίζω και ο καθένας να προασπίσει τη δική του αυλή. Συμφωνώ. Όποιος θέλει κείμενο 500 ευρώ. Συμφωνώ απολύτως να προασπίζετε κάποια πράγματα. Επειδή έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής, τι ετοιμάζετε τώρα, ποια είναι η καινούργια σας δουλειά? Γράφω ένα μεγάλο μυστόρμα, διηγήματα, ανάλογα με την έμπνευση των ημερών, αλλά αυτές είναι δύο σταθερές, ας το πούμε έτσι. Αν μας δώσει ο Θεός ζωή, είμαστε καλά, ίσως θα τελειώσουμε κιόλας. Να κάνει να πάνε όλα καλά, να είναι πάει η χώρα καλά, γιατί ξέρετε, άμα πάει η χώρα σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, εμείς πώς θα γράψουμε, δεν μπορεί να κάνει. Επηρεαζόμαστε όλοι. Όταν τα πράγματα είναι σε τόσο, γιατί πρέπει να πω ότι εγώ για πρώτη φορά γράφω τόσο δύσκολα στη ζωή μου, με την έννοια ότι είμαι τόσο πολύ περισπασμένος από τα γεγονότα και από τη δυστυχία του λαού του, και του εαυτού μας και όλων των στον περίγυρο. Και του διπλανού μας και του εαυτού μας. Και είναι τόσο βομβαρδισμός που είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσει μια νησίδα ηρεμίας και καθυλωμένος εκεί να γράφεις. Με μεγάλη δυσκολία γράφω καρκινοβατώντας κατ' ουσίαν εδώ και 1,5 χρόνο. Και με δυσφορία απ' την άλλη γράφω, γιατί έχεις και ένα αίσθημα ματαιότητας μέσα σε όλα αυτά. Και εύχομαι να μην φτάσει η χώρα σε άσχατο σημείο, να μην πάμε στον κρεμό, γιατί τότε δεν θα έχει νόημα και να γράφουμε λογοτεχνία για κάποια χρόνια πλέον. Οπότε γι' αυτό δεν θέλω να απαντήσω ευθέως και τα συναρτώ με τον περίγυρο, δείχνοντας ότι και η τέχνη, αναπόφευκτα, δεν μπορεί να είναι υπεράνω. Η τέχνη αντλείται μέσα από την κοινωνία και μέσα από τη χώρα και μέσα από το έθνος, αντλείται από την προσωπική τραγωδία του καθενός μας και μεταποιείται σε κάτι ψηλότερο για να μας διδάξει να γίνουμε κάπως πιο οξύς όσον αφορά το πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει μέσα σε μια χώρα έρημη, σε μια κατασταμένη χώρα. Και ως τελευταία ερώτηση, τι απαντάτε σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι ο κάθε συγγραφέας γράφει ένα μόνο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής του? Είναι μια αφαίρεση αυτό. Ότι υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν ένα βιβλίο. Ας πούμε, ο Ταχτσής έγραψε, ξέρω εγώ, το τρίτο στεφάνι. Ό,τι έγραψε μετά δεν. Υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι έχουν πεπερασμένη έμπνευση και μικρή πνοή και γράφουν ένα βιβλίο. Υπάρχουν συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Η αλήθεια είναι, ή θέλουν να πούνε με αυτή τη φράση, δεν εννοούν ένα βιβλίο. Όχι, εννοούν ότι έχουν μια συνέχεια. Ναι, εννοούν ότι υπάρχει μια ορισμένη αντίληψη του καθού που έλεγα στην αρχή, ότι κάθε συγγραφής έχει μια ορισμένη αντίληψη του κόσμου. Το συγκινούν κάποια πράγματα περισσότερο, έχει έναν άξονα, έναν προσανατολισμό και αυτό τον διαφοροποιεί και από τους άλλους συγγραφείς. Και ευτυχώς που συμβαίνει έτσι. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε να πει ότι γράφει κανείς ένα βιβλίο
το οποίο συναπαρτίζεται από όλα τα βιβλία που έγραψε, έτσι, με έναν αποσπασματικό και ελλειπτικό τρόπο. Όμως στην ουσία δεν είναι ένα βιβλίο, είναι μια περιπέτεια του πνεύματος, η οποία ανελίσσεται μες στον χρόνο, έτσι, και μπορεί να